και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί για τις επόμενες δύο ώρες μαζί, θα σας παρουσιάσω αμέσως τους απόψινούς καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Άγγελος Κότιος, καθηγητής κοσμήτωρας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε. Ο κύριος Σιμεών Μπαλής είναι δημοσιογράφος και είναι βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητέ συνάδελφε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ελιάς. Σημαντική ημέρα σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Θυελλώδης κοινοβουλευτική ομάδα, συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας από το μεσημέρι. Όχι και θυελλώδης. Πολλές τοποθετήσεις και έχουμε και το πρώτο, πώς να το πω, την πρώτη αμφισβήτηση τη δημόσια. Τέθηκε θέμα αλλαγής ηγεσίας με έναν τρόπο. Από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και έτσι, φίλες και φίλοι, επιβεβαιώθηκε απολύτως το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της περασμένης Κυριακής, της Κυριακάτικης Κόντρα Νιούζ, όπου λέγαμε, γράφαμε ότι η Ντόρα θέλει να φύγει ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα και σήμερα, κυρία Μπακογιάννη, θα τα δούμε στη συνέχεια βέβαια αναλυτικά όλα αυτά, κύριε Αρβανιτόπουλε. Όχι να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, υποθέτω να. Από την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία, όχι να πάει σε άλλο κόμμα ασφαλώς. Ο κύριος Ιωάσον Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας με το ποτάμι. Κύριε Φωτήλα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκα. Πατέρας σας ο Ασημάκης Φωτήλας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, διδάκτορα αγροτικής οικονομίας, πρώην γραμματέας της ΔΗΜΑΡ. Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρατηθήκατε από την θέση του γραμματέα της ΔΗΜΑΡ το περασμένο Σάββατο. Το Σάββατο. Και ο αγαπητός μου συνάδελφος και φίλος, ο Λάμπρος ο Καλαρίτης, που είναι διευθυντής σύνταξης στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά FM. Καλησπέρα. Λάμπρο, καλησπέρα. Φίλες και φίλοι, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Μάριο Ντράγκη, ξεκαθάρισε από την Κύπρο πως περιμένει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να δεχθεί τα ελληνικά ομόλογα. Τι σημαίνει αυτό? Πάρα πολύ απλά, ότι ο Ντράγκη μοιράζει από τη Δευτέρα που έρχεται, 9 Μαρτίου, 60 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα, αλλά η Ελλάδα μένει εκτός από αυτή την ιστορία. Είπε ακόμη ο κύριος Ντράγκη πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δανείσει στην Ελλάδα 100 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό το ποσό έχει διπλασιαστεί μέσα σε 2 μήνες. Ο δανεισμός της Ελλάδας, είπε ο κύριος Ντράγκη, φτάνει στο 68% του ΑΕΠ, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη, και σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι μόνο η κεντρική τράπεζα της Ελλάδας, αλλά και όλων των υπολείπων χωρών μελών της Ευρωζώνης. Απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο να αυξήσει το όριο έκδοσης κρατικών εντόκων, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν παρανόμο σύμφωνα με τον κανονισμό, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, οι αγορές κρατικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά ξεκινούν στις 9 Μαρτίου, αλλά σε αυτές η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει μέρος, καθώς έχει ξεπεράσει ήδη το όριο των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε, αλλάζουμε θέμα, όπως σας είπα, η συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε απόλυτη επιβεβαίωση της κυριακάτικης Κόντρα Νιούζ, που την περασμένη Κυριακή είχε πρώτο θέμα ότι η Ντόρα ζητάει να φύγει ο Σαμαράς από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα η κυρία Μπακογιάννη στην ομιλία της είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι αρχηγοί της παράταξης μετά από ήττες παρετούντο. Έβαλε δηλαδή θέμα ευθέως αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Το τώρα, το πότε θα γίνει και ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος, θα το δούμε και θα το κουβεντιάσουμε. Και ο Λάμπρος ο Καλαρίτης έχει πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ σήμερα από το τι διεμήφθη, ποιοι μίλησαν, πώς τοποθετήθηκαν στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κότιο, θέλω να ξεκινήσω από εσάς και όπως πάντα να ζητήσω από εσάς, που είστε ένας εξαιρετικός επιστήμονας, καθηγητής, με απλό τρόπο πάντα για να καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί τα οικονομικά, ξέρετε, στον πολύ τον κόσμο, σε μένα και στον πολύ τον κόσμο, είναι λίγο μια επιστήμη που την παρακολουθούμε με δέος, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό πρέπει ο λόγος να είναι απλός για να είναι κατανοητός. Τι σημαίνει αυτό που διεμήνησε σήμερα για την Ελλάδα, για το μέλλον της, για την οικονομία μας? Τι σημαίνει αυτό που διεμήνησε ο κύριος Ντράγκη από τη Λευκοσία στην Κύπρο? Με απλά λόγια, θα έλεγα ότι η στάση αυτή του κυρίου Ντράγκη είναι κατεξοχήν πολιτική και δευτερευόντως ενός κεντρικού τραπεζίτη, και θα το εξηγήσω αυτό. Εξαιρεί την Ελλάδα, τη χώρα που χρειάζεται περισσότερο αυτή την ποσοτική χαλάρωση, γιατί είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερα προβλήματα ρευστότητας στην οικονομία και με τα μεγαλύτερα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα. Ναι. Και με τα υψηλότερα επιτόκια, αυτά που τουλάχιστον σημειώνονται στην δευτερογενή αγορά. Συνεπώς η χώρα μας είχε μεγαλύτερη ανάγκη από αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης του κυρίου Ντράγκη.
Πλην όμως ο κύριος Ντράγη βρίσκεται ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες για την ποσοτική χαλάρωση, για αυτή την πολιτική του, την επιθυμία του να ρίξει 60 δισεκατομμύρια το μήνα στην οικονομία. Δεν ξέρω αν θα πετύχει αυτό. Είναι στόχος αυτός. Στόχος είναι. Το πιο πιθανό είναι θα είναι 15-20 δις το μήνα, γιατί δεν σημαίνει ότι όλες οι τράπεζες του κόσμου, της Ευρώπης, θα πάνε να εξοφλήσουν τα ομόλογα που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους, ναι, στον κύριο Ντράγη, και δεν σημαίνει ότι και αυτό γίνεται, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για νέα δάνεια στις σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Το συνολικό πρόγραμμα, συγγνώμη για τη διακοπή, το συνολικό πρόγραμμα είναι γύρω στα 500 δισεκατομμύρια. 1,14, δηλαδή 1,140 δισεκατομμύρια μέχρι το 2016. Είναι το της ποσοτικής χαλάρωσης το πρόγραμμα. Αυτό. Πόσο είναι το νούμερο, για ξαναπείτε το νούμερο. 1,3 εκατομμύρια. Και από αυτά εξαιρείται η Ελλάδα μέχρι τον Ιούλιο. Τώρα, τον Ιούλιο αυτόν. Με σαφήνεια. Μέχρι να πληρώσουμε εμείς τα λεφτά που χρωστάμε. Και αν μειώσουμε το χρέος που έχουμε, αν αποπληρώσουμε τα ομόλογα του Ιουλίου, τότε ενδεχομένως του Ιουνίου και, Ιουλίου και Αυγούστου, μάλλον είναι αυτά. Τι ποσό είναι αυτό, αν θυμάμαι καλά, είναι 3,4-5 τον Ιούλιο και 3,2. Κοντά στα 7,5-8 δις είναι. Ακριβώς. Το θέμα είναι πώς θα τα αποπληρώσουμε. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα μας διευκόλυνε πολύ ο κύριος Ντράγη. Στον κύριο Ντράγη ασκείται μια έντονη κριτική με τη Γερμανία. Οι Γερμανοί δεν αποδέχονται, και μειοψήφισε και ο πρόεδρος της Bundesbank στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, δεν δέχονται αυτή την ποσοτική χαλάρωση, διότι οι Γερμανοί έχουν ένα δογματισμό απέναντι στην αύξηση της προσφοράς χρήματος, γιατί φοβούνται το πληθωρισμό, έχουν μια φοβία έναντι του πληθωρισμού. Από και πέρα, οι χώρες οι υπόλοιπες του Νότου θα υποφεληθούν τα μάλα, διότι είναι οι χώρες οι οποίες θα βιώσουν μία μείωση των επιτοκίων δανεισμού, τόσο του κρατικού όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ναι, ναι. Θα βοηθήσει την έξοδο τους από την κρίση της, και κατ' εξοχήν στις υπόλοιπες χώρες του Νότου. Εμείς εξαιρούμεθα. Ευελπιστούμε ότι στην πορεία, και αυτό συναρτάται με την πορεία της μεταρρύθμισης που θα κάνουμε εμείς στη χώρα μας με την υλοποίηση των αποφάσεων της 23 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Και εγώ νομίζω η εξαίρεση της Ελλάδος οφείλεται κατ' εξοχήν εκεί. Είναι μια επιθυμία από τη μία να ασκηθεί πίεση στη χώρα μας, να προχωρήσει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί. Και από την άλλη, είναι ένα δώρο έναντι της κριτικής των Γερμανών, ότι ναι, μεν εγώ χαλαρώνω, αυξάνω την προσφορά χρήματος, αλλά ξέρω ότι τις απίθαρχες χώρες όπως η Ελλάδα, και τελευταία μια απίθαρχία έδειξε με την αξιολόγηση και η Κύπρος, αλλά τιμωρούνται οι δύο χώρες οι οποίες δεν έχουν κλείσει την αξιολόγηση. Υπάρχει όμως και ένα. Πολύ καλός ο τίτλος, κύριε καθηγητά, που γράφουν οι συνάδελφοι από το Control. Ντράγκη, γίνετε καλά παιδιά για να σας βοηθήσουμε. Κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θέλω όμως να προσθέσω και κάτι άλλο. Για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την πρώην Τρόικα, για την ΕΚΤ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΕΝΤΑΦ, αυτό που συμφωνήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου είναι μια επέκταση της προηγούμενης συμφωνίας, δεν είναι μια νέα συμφωνία. Ναι. Και για αυτούς εκκρεμεί η αξιολόγηση. Ναι. Αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, δεν πρόκειται να δούμε ευρώ. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ναι. Άλλο ήταν μια νέα συμφωνία με νέους όρους επιτήρησης, νέους όρους αξιολόγησης. Για τους εταίρους μας είναι μια επέκταση της προηγούμενης συμφωνίας. Να αυτό το πω έτσι πιο σαφές. Του μνημονίου εννοείται. Ακριβώς, ναι. Του μνημονίου, ναι, λέτε. Ναι. Είναι ακριβώς, επέκταση του μνημονίου. Αυτή ακριβώς η στάση τους, η θέση τους, ότι υπάρχει μια συμφωνία, οι συμφωνίες στηρούνται, τα κράτη έχουν συνέχεια και αυτή η συμφωνία πρέπει να ολοκληρωθεί. Ναι. Και ολοκληρώνεται μέσα από μια αξιολόγηση, η οποία πρέπει να είναι θετική βέβαια. Προκειμένου ναι. να υπάρξει και ποσοτική χαλάρωση και χρηματοδότηση από τους εταίρους μας. Ναι. Βέβαια, τα προβλήματα για μας είναι πάρα πολύ πιεστικά. Η ρευστότητα κάθε μέρα μειώνεται του τραπεζικού συστήματος. Τώρα, αν σας ρώταγα να μας περιγράψετε, γιατί αυτό ξεκινήσατε να κάνετε, τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας μας, διότι διαβάζουμε με ανησυχία και πάρα πολλά δημοσιεύματα ότι τα λεφτά τελειώνουν από τα ταμεία μας μέσα στις επόμενες 15 μέρες, λένε. Από έξω η αρθογραφία, βέβαια, η οποία τα λατήριά της και τα κίνητρά της είναι γνωστά τις περισσότερες φορές. Λένε ότι τελειώνουν τα λεφτά μέσα σε 15 μέρες. Τι εικόνα έχετε εσείς? Κάπως έτσι είναι δυστυχώς τα πράγματα. Κάπως η χώρα μας, κύριε Λέτσε, έχει ενταχθεί, όπως είπαμε, και άλλη φορά στην Ευρωζώνη και έχει ένα ξένο νόμισμα. Ένα αλλοδαπό νόμισμα. Νόμισμα είναι ξένο, δεν το παράγει. Συνεπώς, η ρευστότητα μιας οικονομίας της Ευρωζώνης συναρτάται άμεσα με τη δυνατότητα να δανείζεται το κράτος από τις αγορές ή από άλλους δημόσιους επίσημους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, κράτη-μέλη ή την ΕΚΤ. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε άλλη δυνατότητα, δεν μπορούμε να γεννήσουμε χρήμα. Η άλλη εναλλακτική, να πάμε στη δραχμή. Ο θεός του χρήματος είναι η ΕΚΤ, ο θεός του χρήματος είναι η Κεντρική Τράπεζα, αυτή μόνο μπορεί να το παράξει την ποσότητα που επιθυμεί. Από εκεί και πέρα η χώρα μας έχει ένα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Μειώνονται οι καταθέσεις, έχουμε εκπλάσεις καταθέσεων.
έχουμε ένα πρόβλημα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ορθά είπε ο κ. Δράγης, τα 100 δις είναι, όπως δήλωσε, δάνεια προς τις ελληνικές τράπεζες. Δεν συνυπολογίζει τα ομόλογα που έχει αγοράσει. Σχολιάζοντας βέβαια την κατάσταση, τη σημερινή κατάσταση των τραπεζών, δεν τον είδα ανήσυχο στις δηλώσεις. Θεωρεί, κοιτάξτε, σαφώς δεν θα πει κάτι για να προκαλέσει κανένα bank run. Έτσι. Οι επίσημοι φορείς θα πρέπει να είμαστε, και εμείς όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θεωρεί ότι η κεφαλαιοκή επάρκεια, τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών, ακόμα αντέχουν. Πλην όμως δεν αντέχει η οικονομία. Δηλαδή δεν χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία και όλη αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος χρήματος, συγκριτικά υψηλότερο που δανείζονται οι ελληνικές τράπεζες από τον ΕΛΑ, αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης, το οποίο και παράλληλα μειώνεται η προσφορά πιστώσεων στην ιδιωτική οικονομία, στο παραγωγικό τομέα. Είναι βέβαιο ότι αυτή η εξέλιξη, αν συνεχιστεί, θα επιτείνει το φαύλο κύκλο, το πιστωτικό. Στην Ελλάδα βιώνουμε εδώ και 3 χρόνια, είμαστε από αυτούς η ομάδα η ερευνητική μου που τα έχει συγγράψει, εδώ και 3-4 χρόνια βιώνουμε 4 έως 5 παράλληλους φαύλους κύκλους ύφεσης. Ο ένας είναι ο δημοσιονομικός, ο άλλος είναι ο πιστωτικός. Μιλάτε για την περίοδο μέσα στην κρίση. Ακριβώς από την έναρξή της. Ναι, ναι. Ο πιστωτικός φαύλος κύκλος της ύφεσης, όταν μειώνεται η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, μειώνεται η δυνατότητα της χρηματοδότησης επενδύσεων, καταναλωτικών δανείων, στεγαστικών, μειώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω εξαγωγικών πιστώσεων των εξαγωγών μας. Θέλουμε εξαγωγές χωρίς εξαγωγικές πιστώσεις, είναι αδύνατες εξαγωγές. Από εκεί και πέρα λοιπόν ο φαύλος κύκλος αυτός θα επιδεινωθεί. Παράλληλα έρχεται το δημόσιο τώρα μέσα στην απελπισία του και δανείζεται. Κάνει ένα τραπεζικό ατόπιμα. Ποτέ δεν πληρώνουμε, δεν αποπληρώνουμε μακροχρόνια δάνεια με βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Μάλιστα. Και με σχετικά υψηλό κόστος χρήματος. Είμαστε σε ένα διέξοδο, η ρευστότητα δεν επαρκεί. Το ελληνικό δημόσιο χρειάζεται κατά μέσο όρο μέχρι τον Ιούνιο και τον Ιούνιο 4,5 δις για πληρωμές μισθών, συντάξεων και τοκοχρεωλησίων. Για το επόμενο τετράμινο, για, δείτε. Για κάθε μήνα, αρχόμενο του Μαρτίου. 4,5 δις θέλει το δημόσιο να δαπανά κάθε μήνα. Είναι πολλά τα λεφτά μέχρι τον Ιούνιο. Λόγω των εκλογών. Τι είπατε για ανάγκες μισθών και συντάξεων? Μισθών, συντάξεων, τόκων. 4,5 εκατομμύρια το μήνα. Το μήνα. Μάλιστα. Συνεπώς, αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν, διότι κατά την προεκλογική περίοδο και μετά έχει παραλύσει ο κρατικός μηχανισμός. Γίνεται βέβαια μια προσπάθεια αρκετά σοβαρή. Θεωρώ ότι μακάρι να ευωδώσει αυτή η προσπάθεια να εισπραχθούν τα ληξιπρόθεσμα με την τροπολογία που έρχεται. Θεωρώ όμως ότι είμαι αρκετά απεσιόδοξο ότι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες αυτές δαπάνες χωρίς τη στήριξη των εταίρων μας. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα σε αυτόν τον πρώτο κύκλο της κουβέντας για να τοποθετηθούν και οι άλλοι. Τη Δευτέρα στις 9 του μηνός έχουμε το Eurogroup. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα βρεθεί συμφωνία. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι? Δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση, κύριε Λέστε, για τον απλούστατο λόγο. Δεν έχω δει την εξειδίκευση των προτινόμενων μεταρρυθμίσεων. Ναι. Έχετε όμως δει σε τίτλους τα θέματα από τον κύριο Βαρουφάκη. Είναι στη σωστή κατεύθυνση? Εγώ δεν είμαι της δημιουργικής ασάφειας, είμαι της δημιουργικής σαφήνειας. Είμαι οικονομολόγος και έχω νούμερα, μετράω και facts. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Σας αρέσει η σαφήνεια? Μ' αρέσει η σαφήνεια, η αριθμή, η ψυχρή λογική. Συνεπώς, δεν έχω δει την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων. Ένα όμως έχω να πω. Οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις για να γίνουν αποδεκτές πρέπει να κινούνται στη φιλοσοφία της οικονομίας της αγοράς. Για να απλώσω το λόγο, διότι αυτό είναι το οικονομικό σύστημα της Ευρωζώνης και αυτή θεωρείται ότι είναι η συνταγή, τα οικονομικά της προσφοράς, που σημαίνει δημιουργία ευνοϊκού κλίματος στο εσωτερικό μας για να προσεγγίσουμε ξένες επενδύσεις. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Τα 4 χρόνια, 2010-2013, η Πορτογαλία είχε 132 δις ξένες επενδύσεις. Άμεσες επενδύσεις, ζεστό χρήμα πήγε στην Ιρλανδία. Η Ισπανία είχε 130 δις, η Πορτογαλία 30, εμείς 6,7. Η Κύπρος 5, η μικρή Κύπρος. Δεν μπορούμε να φέρουμε ζεστό ιδιωτικό χρήμα. 1,43 ήταν οι ιδιωτικές επενδύσεις το 2013. Γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε εμείς ζεστό χρήμα? Διότι ποτέ δεν είχαμε δεκτικό περιβάλλον για ξένες επενδύσεις και το περιβάλλον έχει επιδεινωθεί λόγω της μακροοικονομικής και πολιτικής αστάθειας, του πολιτικού και οικονομικού κινδύνου και βέβαια της τάσης, της παραδοσιακής τάσης πολλών πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, οι οποίες δεν πολύ συμπαθούν την επιχειρηματικότητα και ειδικά την ξένη. Και οφείλουμε να πούμε, αν δούμε το παράδειγμα της Τουρκίας, πώς βγήκε από τα προγράμματα του Delta Intaf, αν δούμε το παράδειγμα της Βραζιλίας, του Μεξικού, της Κορέας, το 98 και άλλων χωρών, η μόνη έξοδος όταν συρρυκνούνται οι οικονομίες στο εσωτερικό, τα σκάει φούσκα
και μπαίνουμε σε φαύλο κύκλο ύφεσης, ναι, ναι, και δεν έχεις τη δυνατότητα μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών εγχώριων επενδύσεων ή μέσω ιδιωτικής κατανάλωσης να πετύχεις οικονομική μεγέθυνση, η μόνη λύση είναι εξαγωγές. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για τους λόγους που σας είπα. Σύντομα, το γεγονός ότι είμαστε μια κλειστή οικονομία, ακόμα και μια μεγάλη αύξηση των εξαγωγών δεν μπορεί να συνεισφέρει γενναία στην αύξηση του ΑΕΠ. Mm. Από και πέρα, η μόνη λύση στην Ελλάδα είναι να προσεγγίσουμε ξένες επενδύσεις. Με στάσεις, πρακτικές, παλινοδίες και μη σαφή πολιτική έναντι των ξένων επενδύσεων και μη σαφές, μη ευνοϊκό εσωτερικό περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ούτε αυτό το εργαλείο μπορεί να αξιοποιήσουμε. Συνεπώς, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος, κύριε Λέτση, γιατί αυτό λέει η οικονομική λογική μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωτιέ. Πάμε στον κύριο Σιμεών Μπαλή, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε τα πράγματα όπως τα βλέπει, όπως τα αξιολογεί ο κύριος Κότιος. Κύριε Μπαλή, εσείς τι εικόνα έχετε? Είναι ένας τρόπος ανάγνωσης των πραγμάτων. Είναι ένας τρόπος ανάγνωσης. Ήταν μια οπτική. Ναι, θέλω, να σας ρωτήσω, αν έχουν συμπληρωθεί περίπου κάτι περισσότερο από 30 μέρες με τη νέα κυβέρνηση, πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα πορεία της, πώς βλέπετε τη διαπραγμάτευση και τι εκτίμηση κάνετε για τις 9 Μαρτίου, για το Eurogroup. Για το Eurogroup, να σας πω. Η κυβέρνηση είναι γεγονός και όλοι το αναγνωρίζουν αυτό και όλοι το βλέπουν ότι δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Μέσα σε ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε αρχικά, έναν αγώνα να αλλάξει την στάση και των εταίρων αλλά και ντόπιων δυνάμεων, για να μπορέσει να προχωρήσει το πρόγραμμά της, να μπορέσει να προχωρήσει αυτά τα οποία πιστεύει ότι θα μπορέσουν να αλλάξουν τη χώρα και να τη βάλουν σε έναν δρόμο ανάπτυξης και πορείας ανωδικής. Ναι. Εννοούσα πριν, με αυτό που είπε, ότι είναι μια οπτική των πραγμάτων, όπως την είπε ο κύριος Κότιος, ότι το ότι δεν είχαμε επενδύσει τόσα χρόνια στην Ελλάδα δεν φταίνε αποκλειστικά ή δεν φταίνε, κατά την άποψή μου, απόψεις αντιεπενδυτικές που μπορεί να υπήρχαν και να παρουσιαζόντουσαν στη χώρα μας. Το ότι δεν υπήρχε αναπτυξιακό περιβάλλον τόσα χρόνια. Το ότι δεν υπήρχε απλούστευση της νομοθεσίας. Το ότι δεν υπήρχε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα για να ξέρει ο επενδυτής τι θα έχει να αντιμετωπίσει. Το ότι υπήρχε η φαυλότητα του κράτους και η διαφθορά, η εκτεταμένη που αναγνωρίζεται από όλους. Ακόμα και από στελέχη της μέχρι τώρα κυβέρνησης. Προβεβλημένα στελέχη. Αυτά δημιουργούσαν ένα αρνητικό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων. Δεν είναι λοιπόν μόνο η οπτική την οποία έβαλε ο κύριος καθηγητής. Είναι και οι άλλες πλευρές της επίσης οικονομικής επιστήμης που δίνουν μια διαφορετική εξήγηση και επιτρέπουν μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Για τα υπόλοιπα που με ρωτήσατε, πιστεύω ότι στο Eurogroup πραγματικά θα είναι διαφορετικό το κλίμα και θα υπάρχει συμφωνία, διότι κατατίθεται από τον Γιάννη Βαρουφάκη ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στον τομέα που απασχολεί και τους εταίρους, που είναι η πλήρης αλλαγή στο φορολογικό τοπίο που ναι, μέχρι τώρα δεν απέδιδε. Ναι. Τώρα, εσείς πώς τα βλέπετε, έτσι με απλό τρόπο να το πούμε? Τα πάει καλά η κυβέρνηση, τι πιστεύετε? Πιστεύω ναι. Γιατί δίνει ένα μεγάλο αγώνα, ναι, μια μεγάλη προσπάθεια. Ήδη κατατέθηκε και είναι σε επεξεργασία από αύριο στις Επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Mm-hmm. Έρχεται αμέσως μετά το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ναι. Πάμε αμέσως μετά στο νομοσχέδιο που θα φέρει ο Υπουργός Σκουρλέτης για την αλλαγή στο τοπίο των εργασιακών σχέσεων. Το νομοσχέδιο της ΕΡΤ την επόμενη εβδομάδα. Αρχίζει πλέον ένα μπαράζ κατάθεσης νομοσχεδίων και αλλαγής του περιβάλλοντος, με τη φιλοδοξία ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Σήμερα έχει ένα πολύ σημαντικό άρθρο, η Αυγή. Ένα άρθρο το οποίο το υπογράφει ο Θανάσης ο Καρτερός. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Παρακολουθώ. Το παρακολουθήσατε αυτό? Είναι καλός αρθρογράφος και πολύ καλός δημοσιογράφος. Το μπουσούλισμα, λέει, δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Ναι. Λέει ο κ. Καρτερός και λέει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Με το δικό του τρόπο κάνει μία, θα έλεγα, είναι ένα άρθρο το οποίο ασκεί κριτική με πολιτισμένο μεν τρόπο, αλλά λέει με αρκετές αλήθειες. Κοιτάξτε, το μπουσούλισμα είναι πραγματικά. Ακόμα δεν έχει μπει σε ρυθμό πλήρους δουλειάς η κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι μέχρι τώρα διαπραγματευόμαστε, τώρα ήρθε και η ώρα να αρχίσουμε να κυβερνάμε πλέον. Ναι. Και τώρα αρχίζει η κυβέρνηση να δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κυβερνήσει και τι θέλει να κάνει. Μέχρι τώρα όντως η προσπάθειά της όλη αναλώθηκε στην διαπραγμάτευση, στο να αλλάξουμε τα δεδομένα, να αλλάξουμε το κλίμα, να αποκρούσουμε επιθέσεις από μέσα και από έξω. Και είχε αφήσει παραπίσω την παραγωγή του κυβερνητικού έργου. Τώρα ξεκινάμε. Και πολύ σύντομα θα έχουμε και τα αποτελέσματα, πιστεύω.
Ο κύριος Καρτερός, φίλες και φίλοι, γράφει ανάμεσα σε άλλα ότι το μπουσούλισμα, όπως σας είπα, δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους και γρήγορα, διότι οι μικρές απογοητεύσεις οδηγούν στη μεγάλη φθορά. Οι καθυστερήσεις, οι ασυνεννοησίες, η ελαφρότητα των δηλώσεων, η πολυγλωσία και η κακοφωνία των απόψεων, η αίσθηση ότι δεν συντονίζονται επαρκώς και αποτελεσματικά, δεν συγκροτούν και την καλύτερη εικόνα. Και η εμπιστοσύνη με την οποία η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών περιβάλλει την κυβέρνηση δεν είναι ανεξάντλητη. Λέει σημαντικά πράγματα. Βεβαίως. Μέσα σε δύο Βεβαίως. Προτάσεις. Και πιστεύω ότι βεβαίως το Μαξίμου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο αγαπητός ο κύριος Τσίπρας, λαμβάνει υπόψη και αυτές τις απόψεις, ειδικά όταν έρχονται από μια εφημερίδα η οποία στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει και την κυβέρνηση. Είναι ουσιαστικά απόψεις που εκφράζουν την κοινωνία η οποία παροτρύνει την κυβέρνηση, μας παροτρύνει όλους μας. Προχωρήστε και δουλέψτε. Έτσι. Προχωρήστε και δουλέψτε. Αυτό το ακούω καθημερινά και στην περιφέρεια που εκλέγουμε, αλλά και εδώ με απλούς ανθρώπους που συζητάω καθημερινά. Κύριε Αλβανιτόπουλε, έρχομαι σε εσάς. Ένα σχόλιο για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μένουμε απ' έξω, μας έχουν κλειστεί την πόρτα. Σε μια φάση που πολύ σωστά είπε και ο κύριος καθηγητής, τα λεφτά τα χρειαζόμαστε, τη χρηματοδότηση τη χρειαζόμασταν περισσότερο από κάθε άλλη χώρα σε αυτή την περίοδο. Θέλω ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, εγώ θα συμφωνήσω με την ανάλυση του Άγγελου του Κότιου. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι όντως οριακά, αλλά αυτά τα γνωρίζαμε. Και προεκλογικά θυμάστε ότι και στη δική σας εκπομπή είχαμε μιλήσει για τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, που είναι άμεσες υποχρεώσεις της χώρας, για τις υποχρεώσεις δηλαδή της πληρωμής, της αποπληρωμής των λογαριασμών, των δόσεων των χρεών και το ασφικτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει. Και είχαμε πει επίσης ότι όσον αφορά αυτό το θέμα του Ντράγκη, ότι η αναβάθμιση των ελληνικών ομολόγων ήταν μια απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να μπούμε και εμείς στην ποσοτική χαλάρωση. Αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε να ολοκληρώσουμε την τελευταία αξιολόγηση για να μπορέσουμε να πάρουμε την τελευταία δόση και μετά να προχωρήσουμε να αναβαθμίσουμε τα ομόλογα, να μπούμε και εμείς να γίνουμε μέρος αυτής της ποσοτικής χαλάρωσης. Ναι. Τώρα, όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κανείς με το γεγονός ότι επί 3-4 μήνες, λόγω αυτής της προεκλογικής αστάθειας και της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε, οι επενδύσεις σταμάτησαν, τα έσοδα βαλτώσανε, άρα το κενό το χρηματοδοτικό διευρύνθηκε, όλα αυτά χαρτογραφούν μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Και αυτό το οποίο φαίνεται είναι το εξής, ότι στο τέλος της διαδρομής η κυβέρνηση θα πρέπει ουσιαστικά να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει για να μπορέσει να πάρει χρήματα. Δηλαδή θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή ωραία είναι η δημιουργική ασάφεια, αλλά την Δευτέρα και κάθε Δευτέρα θα βλέπετε ότι σιγά σιγά θα διασαφηνίζεται θα διασαφηνίζονται τα μέτρα και θα διασαφηνίζονται και οι πολιτικές οι οποίες πρέπει να ακολουθείς μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το ασφαλιστικό, για τα εργασιακά, για τις ιδιωτικοποιήσεις με συγκεκριμένο κατάλογο ιδιωτικοποιήσεων και ούτω καθεξής. Ναι. Άρα λοιπόν τέτοια θέματα βέβαια δεν πάνε στον κύριο Κούπο. Ναι, αλλά έρχονται σιγά σιγά. Δηλαδή για κάθε τι το οποίο ουσιαστικά εφόσον είσαι σε αυτό το περιβάλλον ασφυξίας και εφόσον έχεις ανάγκη αυτά τα χρήματα, ουσιαστικά σιγά σιγά θα σου ζητούνται να λαμβάνεις μέτρα ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βιώνουμε είναι μια περισσότερο συνέχεια παρά μια ρήξη. Είναι περισσότερο θα έλεγα η επιστροφή και με πιο δύσκολους όρους από εκεί που ξεκινήσαμε. Υπάρχει μια συζήτηση την οποία βέβαια δεν την παραδέχεται κανείς. Ακούμε μόνο τον Υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας να μιλάει ότι συζητείται στις Βρυξέλλες η περίπτωση για νέο δάνειο, μεγάλο δάνειο στη χώρα μας, από 30 δισεκατομμύρια έως 50 δισεκατομμύρια, πράγμα που σημαίνει νέο μνημόνιο. Βλέπετε μια τέτοια εξέλιξη? Αυτά θα τα δούμε, γιατί θα πρέπει να περάσουμε αυτό το επώδυνο τετράμινο, να μπορέσουμε να κρατηθούμε στον αφρό και από εκεί και πέρα να δούμε πού θα είμαστε τον Ιούνιο. Τι πιστεύετε εσείς, θα τα καταφέρει η κυβέρνηση αυτό το τετράμινο? Ελπίζουμε. Όλοι ελπίζουμε, κύριε Λιάτσο, να τα καταφέρει για να μην χρειαστεί να πάμε σε ένα άλλο επώδυνο δίλημα τον Ιούνιο. Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Διαπραγματεύεται καλά η κυβέρνηση, τι εκτιμάτε? Αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσματος, ξέρετε. Ναι. Αυτά φαίνονται από το αποτέλεσμα. Η διαπραγμάτευση πάντοτε δεν φαίνεται, δεν γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται επικοινωνιακή διαχείριση διαπραγμάτευσης προς τα μέσα, προς το εσωτερικό μέτωπο. Η ουσία της διαπραγμάτευσης γίνεται έξω και αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται σε μια διαπραγμάτευση
είναι να έχουμε αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ παρά να θίξω ορισμένα ζητήματα. Ότι, για παράδειγμα, ότι εμείς απομονωθήκαμε στο Eurogroup, απομονωθήκαμε ακόμα και από τους φυσικούς μας συμμάχους, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει. Το γεγονός ότι έχουμε δημιουργήσει ένα μπλοκ απέναντί μας, συνολικά όλων των 18, πρέπει να μας ανησυχήσει. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση, με τι όρους και πού καταλήγει για να αξιολογήσουμε. Ναι. Καλή είναι η επικοινωνιακή διαχείριση προς το εσωτερικό, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο μετράει είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα θέλω να σας διαβάσω κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και εσείς, κύριε καθηγητά, αν θέλετε να τοποθετηθείτε σε αυτό. Είναι ένα δημοσίευμα του Bloomberg και αναφέρεται σε δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Όλι Ρεν, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θέτει λιγότερο ρίσκο στους εταίρους της στην Ευρωζώνη σε σχέση με πρώτερα στάδια της οικονομικής κρίσης χρέους, μια στροφή που έχει αλλάξει την πορεία των συνομιλιών για το πρόγραμμα διάσωσης. Στη συνέχεια, ο κύριος Ρεν διατύπωσε, λέει, την άποψη ότι δεν βλέπω πως η Ελλάδα θα μπορούσε να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Προσθέτοντας, βλέπουμε μια οικονομική ανάκαμψη που συνεχίζεται τώρα στην Ευρωζώνη. Είναι ακόμα εύθραυστη και αδύναμη, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν προκαλεί αναταράξεις στην Ευρωζώνη συνολικά το 2015, όπως έκανε το 2010 ή έκανε το 2012. Αυτό είναι σωστό. Πιστεύω ότι η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει καλύτερα τη διαδικασία και επίσης οι Έλληνες το γνωρίζουν αυτό και έτσι δεν θέτουν μη ρεαλιστικά αιτήματα στο τέλος της ημέρας. Νομίζω ότι είναι η πιο θετική τοποθέτηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων και για την πορεία της χώρας που έρχεται. Νομίζω ότι που έρχεται από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αναγνωρίζει ο κύριος Ρεν όλη την προσπάθεια που έχει κάνει η Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Ναι. Γιατί η Ελλάδα. Λέει δηλαδή σαφώς ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση τώρα. Μα δεν βρίσκεται από ότι ήμασταν στο 10 ή ήμασταν στο 12. Είναι σαφές. Και ότι το ρίσκο έχει μικρύνει πολύ και το ρίσκο. Έχει και άλλη πτυχή. Η πτυχή είναι η εξής. Ότι οι Ευρωπαίοι είναι πολύ πιο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τη χώρα. Εσείς πήγατε στο πολύ καλό σενάριο. Αλλά το βάζει και αυτό το σενάριο. Θα το κουβεντιάσουμε. Το πρώτο είναι ότι. Κύριε Θεκαρόπουλε, έχει ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε αυτό. Ουσιαστικά λέει ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη. Έχει διανυθεί μια μεγάλη απόσταση. Έχει γίνει ένα δρόμο δηλαδή. Και αυτό το οποίο λέει ουσιαστικά είναι ότι μετά από 6 χρόνια ύφεση, που είναι η πραγματικότητα, η Ελλάδα πέτυχε για πρωτογενή πλεονάσματα και μπήκε σε θετικού ρυθμού ανάπτυξη. Ήταν το πρώτο τρίμηνο. Αυτά τα αναγνωρίζουν. Από εκεί και πέρα, αυτό νομίζω το οποίο είναι ως παρένεση, είναι ότι δεν πρέπει να ξανακυλήσουμε πίσω στο 10. Θα πρέπει δηλαδή να συνεχιστεί αυτή η πορεία και να ολοκληρωθεί. Διεκόπημένα τις εκλογές, ας το βάλουμε πίσω μας, ας ολοκληρώσουμε αυτή την πορεία όμως, έτσι, χωρίς πειραματισμούς και χωρίς τυχοδιοκτισμούς, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να κεφαλαιοποιήσουμε αυτά τα θετικά. Από εκεί και έπειτα βεβαίως, αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό υπό την έννοια ότι και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα εμάς. Ότι δηλαδή η Ευρώπη θα μπορούσε να είναι έτοιμη για πανενδεχόμενο αυτό, θα πρέπει να μας προβληματίσει έτσι ως ενδεχόμενο. Θέλετε ένα σχόλιο, κύριε Κότια? Συμφωνώ με αυτό που είπε και ο συνάδελφος. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ναι. Ότι πραγματικά έχει δύο σκέλη η τοποθέτηση του κυρίου Ρεν. Από τη μια θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα ότι δεν εκβιάζεται η Ευρωζώνη γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση από το 10 στο 12. Και αυτό είναι αληθές, διότι υπάρχουν νέοι μηχανισμοί. Το ESM διαθέτει 700 δισεκατομμύρια δυνατότητα. Έχουμε την προσωπική χαλάρωση. Συνεπώς, τα κράτη δεν κινδυνεύουν. Ναι. Τα άλλα κράτη τα οποία κλονίζονται στην περιφέρεια δεν κινδυνεύουν όσο πριν. Από την άλλη, υπάρχουν θετικά σημάδια ανάκαμψη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ήδη ο κύριος Ντράγκη είπε σήμερα να θεώρησε τις προβλέψεις του για 1,5% ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αντί για 1%. Ναι. Επίσης, η πτώση του δολαρίου βοηθάει πάρα πολύ την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και η πτώση του δολαρίου σε συνδυασμό με την πτώση του πετρελαίου. Συνεπώς, οι συνθήκες ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι θετικές. Αυτή η ανάκαμψη των άλλων χωρών σε μια ζώνη, σε μια κοινότητα οικονομική όπως Ένωση, σαφώς συμπαρασέρει προς τα πάνω και εμάς. Απλώς εμείς αυτό το διάστημα που χάσαμε το τρίμηνο τετράμινο πρέπει να τα κλείσουμε γρήγορα, να φύγει από την ατζέντα η Ελλάδα, να φύγει από τα πρωτοσέλιδα, να ηρεμήσουμε, να πάψουμε να μιλάμε για Brexit. Το Brexit
είναι μια πολύ πολύ ακραία περίπτωση. Το κουβεντιάζουν σοβαρά τώρα. Τώρα έχει αλλάξει, έχει γίνει Brexit. Brexit. Εγώ θέλω να μιλάμε για το Brexit πιο πολύ. Που σημαίνει ελληνικό ατύχημα. Πώς θα βγούμε από την ύφεση για Brexit. Κύριε καθηγητά, το κουβεντιάζουν τον Brexit σοβαρά έξω ή. Θα σας πω κάτι. Είναι σενάρια. Σαν σενάριο το έχουν όλοι. Και τα Ινστιτούτα και οι τράπεζες και τα κράτη. Και εμείς οι ίδιοι το σκεφτόμαστε. Εγώ επειδή ανήκω σε αυτούς που δεν είναι δογματικοί οικονομολόγοι. Να σας ρωτήσω αλλιώς για να μας δώσετε να το καταλάβουμε. Η έξοδος από την. Πείτε μου, ναι, θα έρθουμε σε αυτό. Ναι. Εάν γινόταν Brexit, ας πούμε, λέμε στο ακραίο υποθετικό σενάριο, αυτό πόσο θα κόστησε στην Ευρωζώνη? Δεν θα κόστησε πάρα πολύ. Σε εμάς θα κόστησε πάρα πολύ. Η μεταβατική φάση. Δηλαδή στην Ευρωζώνη δεν θα κόστιζε. Στην Ευρωζώνη θα κόστιζε. Αν, κοιτάξτε, ανήκω σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν στα οικονομικά πάρα πολύ ασφαλείς προβλέψεις. Για τους λόγους που σας είπα, γιατί υπάρχει μια νέα διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Νέοι μηχανισμοί στήριξης, ποσοτική χαλάρωση, ένα πιο, πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάκαμψη. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μικρότερες και πολύ βραχύβιες οι επιδράσεις στην Ευρωζώνη. Οικονομικά ναι, γρήγορα τις ξεπερνούσε. Τώρα, πολιτικά, αν θα δημιουργούσε προηγούμενο για περαιτέρω εξόδους, αν θα αποσταθεροποιήσει τη συνοχή της, την εικόνα της προς τα έξω, τη διεθνή θέση του ευρώ, έχει γύρω στο 25 με 30 δις διεθνές νόμισμα. Όλα αυτά είναι δύσκολο να τα προβλέψουμε. Σαφώς θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την ένταση και την έκταση αυτών των προβλέψεων. Ναι. Σίγουρα πολύ, πολύ λιγότερο. Για την Ελλάδα, τι θα σήμαινε? Για εμάς, ένα μεσοδιάστημα θα σήμαινε Αρμαγεδόνα. Θα χάναμε γύρω στο 60%, πήγαμε 60% το ΑΕΠ μας, θα είχαμε μια ενεργεια 60%. Αν αντέχαμε αυτό, σε ένα χρόνο μπορεί να ήμασταν καλύτερα. Αν αντέχαμε δηλαδή για ένα χρόνο. Αυτό. Αν αντέξουμε και δεν πάμε στο κιάδα. Είναι δύσκολη η έξοδος. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε από τον κύριο Ιάσον Φωτήλα, που είναι βουλευτής Αχαΐας με το ποτάμι. Μάλιστα. Κύριε Φωτήλα. Κύριε Λάτσιε, στο ποτάμι ανησυχούμε πάρα πολύ. Και ανησυχούμε τόσο γιατί. Τα ακούσματα. Είχε και συνάντηση σήμερα ο κύριος Θεοδωράκης με τον κύριο Τσίπρα. Είχε συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, τον ενημέρωσε για τα ταξίδια που είχε τις τελευταίες ημέρες στη Ρώμη, στο Βερολίνο. Είδε σημαντικά πρόσωπα, συνομίλησε και αυτό ήθελα να πω. Τα ακούσματα από την Ευρώπη είναι άκρως ανησυχητικά. Ναι. Η Ελλάδα έχει χάσει πολύ μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης των εταίρων της. Και ανησυχούμε γι' αυτό, ανησυχούμε όμως και για την πορεία της κυβέρνησης στα πρώτα της βήματα. Δηλαδή, ακούμε για μέτρα ανθρωπιστικής κρίσης. Ήρθε το πρώτο νομοσχέδιο στη Βουλή, πράγματι, το είδαμε εμείς που είμαστε και όποιος είναι στις επιτροπές τις αρμόδιες, το διαβάσαμε. Μπορούμε να το σχολιάσουμε αργότερα, άμα θέλετε, και όλο το πρώτο νομοσχέδιο. Φυσικά, ναι. Λοιπόν, ακούσαμε ότι έρχονται και τα επόμενα νομοσχέδια πάντα για την ανθρωπιστική κρίση. Καλά είναι αυτά, όλοντως. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος ο οποίος να μην θέλει όλοι να έχουμε φαΐ, στέγη και ρεύμα. Όμως δεν ακούσαμε τίποτα και δεν ακούμε τίποτα μέχρι και σήμερα για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Δεν ακούμε τίποτα για τις μεγάλες αποκρατικοποιήσεις. Τα οποία είναι τα πράγματα τα οποία είναι τα έργα τα οποία θα φέρουν και έσοδα στο κράτος, αλλά θα δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας. Διότι οι νέες θέσεις εργασίας δεν έρχονται ούτε με τα δελτία, με το, πώς τα λένε, τα κουπόνια, ούτε με 300 κιλοβατόρες ρεύματος οι νέες θέσεις εργασίας. Λοιπόν, ανησυχούμε ιδιαίτερα γιατί η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, το ακούσαμε και από τον κύριο καθηγητή, ήδη μέσα στο Μάρτιο. Η κυβέρνηση έχει στραγγίξει όλα τα ταμεία, φορείς, οργανισμούς, αποθεματικά, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Μαρτίου και αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρει. Ο κύριος Υπουργός Οικονομικών μας έλεγε προημερών ότι εμείς δεν το θέλουμε τη δόση του Μαρτίου, δεν τα θέλουμε τα 7-7,5 δις πόσα ήταν, δεν τα έχουμε ανάγκη. Τώρα βλέπουμε να παρακαλάει να τα πάρει. Και πώς περιμένει να τα πάρει? Τη Δευτέρα έχει Eurogroup. Τι θα πάει να πει στο Eurogroup όταν οι υπουργοί του βάζουν τη μία τρικλοποδιά πίσω από την άλλη? Όποιος και να μιλήσει για μεταρρυθμίσεις, ακούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις για αποκρατικοποιήσεις δεν θα γίνει τίποτα. Τα ακούμε από τους υπουργούς. Όσα δε ακούμε για μεταρρυθμίσεις, μέχρι τώρα έχουμε ακούσει για αντιμεταρρυθμίσεις. Δηλαδή μεταρρυθμίσεις που θα μας πάνε χρόνια πίσω. Μπορείτε να ρωτήσετε και τον Υπουργό Παιδείας για τις πρώτες εξαγγελίες που ακούσαμε στο Υπουργείο Παιδείας περί κατάργησης του ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών,
περί ότι η αριστεία είναι ρετσινιά και πρέπει να καταργήσουμε τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία, αυτό κατά τη γνώμη τουλάχιστον του ποταμιού είναι αντιμεταρρύθμιση. Δεν είναι μεταρρύθμιση. Το ποτάμι έχει συγκεκριμένη θέση για τα πειραματικά και για τα πρότυπα σχολεία και στο πρόγραμμά του έλεγε ότι όχι απλώς πρέπει να μείνουν 60, πρέπει να γίνουν πάρα πολύ περισσότερα. Τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία πρέπει να τονίσουμε ότι είναι σχολεία που δεν είναι ταξικά. Είναι αταξικά. Ακριβώς. Δηλαδή μπορείς να δεις. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Μα είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν βλέπουμε λοιπόν. Ακόμα και το πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο είδαμε σήμερα, είναι ένα νομοσχέδιο 32 άρθρων. Τα 4 πρώτα μιλάνε για την ανθρωπιστική κρίση. Και αυτά τα 4 άρθρα, τα πρώτα που μιλάνε για την ανθρωπιστική κρίση, διακατέχονται από μια μεγάλη ασάφεια, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι καθόλου δημιουργική. Λοιπόν, και μπορώ να σας πω και διάφορα στοιχεία της ασάφειας. Τα υπόλοιπα δε 28 άρθρα πόσα είναι, έχουν να κάνουν κυρίως με ένα βόλεμα ημετέρων. Γενική γραμματής, αναπληρωτές γενική γραμματής, μετακλητοί υπάλληλοι, μιλάει για μια γενική γραμματεία κατά πολέμης διαφθοράς, η οποία όμως δεν είναι ανεξάρτητη αρχή, δηλαδή καταργεί μια ανεξάρτητη αρχή και φτιάχνει μια άλλη, η οποία δεν είναι ανεξάρτητη και υπάγεται στο Υπουργείο Επικρατείας, δηλαδή στο Μαξίμ. Θέλω να πω ότι έχουμε ιδιαίτερες αφιβολίες κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει κατά αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση και επίσης έχει σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης εξουσίας. Δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι εννοείτε σε αυτό? Φτάσω, οι άνθρωποι συνεννοούνται μεταξύ των καναλιών. Από τα κανάλια μαθαίνουν ο ένας υπουργός τις δηλώσεις του άλλου. Αυτά είναι φοβερά πράγματα που συμβαίνουν. Ο κύριος Βαρουφάκης μαθαίνει από τον κύριο Χατζηνικολάου ότι γίνανε αυξήσεις στη ΔΕΗ. Να τονίσουμε εδώ βέβαια ότι από τη μία χαρίζουμε ρεύμα στους φτωχούς και από την άλλη δίνουμε περαιτέρω μισθούς στους ήδη υψηλόμεστους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Ανώνυμη εταιρεία είναι, αν δεν το έχετε πάρει είδηση. Ναι, ξέρετε πόσα λεφτά χρωστάει αυτή η ανώνυμη εταιρεία στο κράτος. Δεν έδωσε ο υπουργός την αύξηση. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω. Ισοπεδώνεται τα πάντα με τόση ευκολία. Γιατί ζήτησε την παρέτηση του διοικητή? Λοιπόν, παρέμβαση έχει ο κύριος Μέτωπος. Ο κύριος Βαρουφάκης τα μαθαίνει λοιπόν από τα κανάλια. Ο κύριος Πανούσης μαθαίνει από τα κανάλια ότι. Την προβοκάτσια. Την προβοκάτσια που προέρχεται από πού? Είναι ενδοκυβερνητική προβοκάτσια. Διότι ακούσαμε την κυρία. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Ακούσαμε την κυρία υφυπουργό, η οποία υπερθεμάτισε τις πράξεις του ταξιάρχου. Είπε ότι ο ταξιάρχος κάνει σωστά τη δουλειά του και ότι κάθε κράτος δικαίου οφείλει να σέβεται τον νόμο. Ναι. Και μετά βγήκε ο κύριος Πανούσης και τον ξύλωσε τον κύριο υπουργό, τον κύριο αξιωματικό. Και θέλω να πω ότι υπάρχει μια φοβερή ασυνεννοησία. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα πάει το Eurogroup τη Δευτέρα. Όλοι ελπίζουμε να πάει καλά. Αλλά πέρα από το αν θα καταφέρει μια συμφωνία με το Eurogroup, πρέπει να λύσει, εγώ λέω, και εσωτερικά το πρόβλημα το πολύ μεγάλο που έχει μεταξύ της. Πολύ ανήσυχο ακούμε τον κύριο Φωτήλα, κύριε Θεοχαρόπουλε. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε τις απόψεις του για το πώς θα πάει η κυβέρνηση κατά τη γνώμη σας έτσι τον πρώτο μήνα και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ιστορία με το Eurogroup τη Δευτέρα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το πρώτο μήνα αυτό που ασχολήθηκε η κυβέρνηση κυρίως είναι η διαπραγμάτευση στο επίπεδο των εταίρων μας σε σχέση με το μεταβατικό πρόγραμμα το οποίο επιχείρησε να προωθήσει. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε περιέχει στοιχεία τα οποία είναι θετικά. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των εταίρων και της χώρας μας σε καμία περίπτωση δεν ουσιαστικά ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ελληνικής πλευράς. Δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο σε μια συμφωνία. Συμβιβασμός είναι η συμφωνία. Το θετικό είναι ότι τα θετικά στοιχεία είναι ότι υπάρχει συμφωνία. Το θετικό στοιχείο είναι ότι αναφέρεται επιτέλους ότι το πρωτογενές πλεονάσμα δεν πρέπει να ξαναπεράσουμε στην εποχή των ελλημάτων. Ναι. Πρέπει να είμαστε στα πρωτογενή πλεονάσματα. Όμως υπάρχει πλέον περιθώριο για μείωσή τους. Επίσης, υπάρχει μια αναφορά για το δημόσιο χρέος να αξιοποιηθεί επιτέλους αυτή η απόφαση του Νοεμβρίου του 2012 που δεν αξιοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014 όταν η χώρα μας πέτυχε πρωτογενές πλεονάσμα. Η απόφαση του Νοεμβρίου του 2012, 27 Νοεμβρίου του 2012, έλεγε το εξής, ότι μόλις η χώρα μας καταφέρει και πετύχει πρωτογενές πλεονάσμα, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες απομείωσης του δημόσιου χρέους με συγκεκριμένους τρόπους. Τον Απρίλιο του 2014 πετύχαμε πρωτογενές πλεονάσμα, αλλά τον Απρίλιο του 2014 δεν ξεκίνησε επίσημα αυτή η συζήτηση. Σε επίπεδο διαπραγμάτευσης να το συμπεριλάβουμε. Βέβαιως, γι' αυτό έτσι, το είπα. Το θετικό στοιχείο είναι του Νοεμβρίου του 2012.
Το αρνητικό στοιχείο τον Απρίλιο του 2014 δεν μπήκε επιτακτικά από την ελληνική πλευρά εκείνη τη στιγμή η απέτηση ότι αυτό που επιτεύχθηκε η δέσμευση των εταίρων μας, όπως μας ζητούν για τις δεσμεύσεις μας, έτσι ήταν και αυτή μια δέσμευση των εταίρων. Δεν μπήκε στο τραπέζι επιτακτικά εκείνη τη στιγμή και αν θέλετε, αυτά είναι και στοιχεία που πλήρωσε στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Για τη συζήτηση για την διαθέτηση του χρέους. Διαθέτηση του δημοσίου χρέους. Το οποίο είχαμε πει ότι μετά τη λήξη τη. Δεν υπάρχει περιθώριο, ξέρετε. Το δημόσιο χρέος είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι. Αρχίζαμε τη συζήτηση για το δημόσιο χρέος. Αυτή ήταν η δέσμευση. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στις μεταρρυθμίσεις και επειδή έχουμε μπροστά μας και το Eurogroup, στο οποίο αναφερθήκατε για μεταρρυθμίσεις. Α, για τη συμφωνία να σας πω και κάτι ακόμα. Η συμφωνία είναι μια συμφωνία που πρέπει να τηρηθεί από όλους. Συνεπώς, δεν βοηθούν δηλώσεις σχετικά με τη συμφωνία. Η συμφωνία, για παράδειγμα, τι λέει? Ότι θα πληρώσουμε τους πιστωτές μας. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν βοηθούν δηλώσεις δύο μέρες πριν συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι σκεφτόμαστε μήπως να μην πληρώσουμε και του Ιουνίου και του Ιουλίου τις δόσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Αυτές οι δηλώσεις δεν βοηθούν στη διαπραγμάτευση. Ακόμα και να υπάρχει μια σκέψη συζήτησης και διαπραγμάτευσης, δεν μπαίνει στη συζήτηση δύο μέρες πριν συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ένα κανάλι. Γίνεται στη διαδικασία των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό είχα πει στη δική σας εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Ελιάτσο, περισσότερο φιδωλή στις δηλώσεις, ιδίως όσοι ασχολούνται στις δημόσιες δηλώσεις, όσοι έχουν να κάνουν με τη διαπραγμάτευση. Γιατί ξέρετε, δύο μέρες πριν. Και είχαμε αυτή τη σημερινή συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον κύριο Ντράγκη έπρεπε να προσπαθήσουμε και πριν και από εδώ και στο εξής να τον έχουμε σύμμαχό μας σε αυτή τη διαδικασία και όχι απέναντί μας. Mm-hmm. Συνεπώς χρειάζεται προσοχή. Οι ξένες επενδύσεις. Ένα σχόλιο να κάνω για τις ξένες επενδύσεις. Πράγματι και οι ξένες και οι εγχώριες επενδύσεις δεν έχουν γίνει στη χώρα μας. Αλλά πρώτα πρέπει να δούμε και σε τι φταίμε εμείς και δεν έχουν γίνει. Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λέμε ότι το φορολογικό είναι ένα παράδεκτο φορολογικό στη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα είναι ένα παράδεκτο να αλλάζει με εγκύκλιο πάνω στην εγκύκλιο συνεχώς. Ότι δεν υπάρχει φορολογική σταθερότητα πέραν του φορολογικού αυτού καθ' αυτού. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες στο Eurogroup, η οποία θα είναι προοδευτική. Δηλαδή με προοδευτική κλίμακα, δίκαιη πραγματικά, αλλά όχι μόνο αυτό, η οποία θα είναι συνολική και δεν θα αλλάζει μέρα τη μέρα, κάθε μέρα με συγκεκριμένες αλλαγές. Και βεβαίως το θέμα της γραφειοκρατίας. Και εδώ χρειάζεται ένα νομοσχέδιο, χρειάζεται αλλαγή στη φιλοσοφία για τη γραφειοκρατία. Νόμους έχει η χώρα μας, δεν είχε πρόβλημα ποτέ σε αυτό. Στην εφαρμογή τους είχε πρόβλημα και σε αυτό το έχει πληρώσει. Ένα σχόλιο σε σχέση με το νέο δάνειο, να το κάνω από τώρα, γιατί πιθανόν το επόμενο χρονικό διάστημα να ακουστεί πολύ. Να μας απασχολήσει περισσότερο. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ δεν πρέπει να αφορίζουμε την πιθανότητα ύπαρξη ενός νέου δανείου. Απλώς, αν χρειαστεί η χώρα μας νέο δάνειο, θα πρέπει αυτό να είναι με βάση ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη και για τη μείωση της ανεργίας και ταυτόχρονα με την απομείωση και του δημοσίου χρέους. Δηλαδή, αυτό που θα πρέπει να διαπραγματευτούμε στην επόμενη περίοδο είναι αν υπάρξει νέο πρόγραμμα και χρειαστεί η χώρα μας. Θα πρέπει να συνδεθεί με κάποια στοιχεία. Όταν λέτε νέο πρόγραμμα, πώς το εννοείτε, δηλαδή νέο μνημόνιο? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία των όρων και τη συζήτηση των όρων. Βλέπετε την αποφεύγω. Εγώ λέω το εξής: χρειάζεται ένα νέο συμβόλαιο, που το λέμε νέο συμβόλαιο, αλλά το οποίο θα είναι για την ανάπτυξη, ένα νέο πρόγραμμα για την ανάπτυξη, δηλαδή θα έχει ρήτρες. Συνήθως πάντως όταν μας δίνουν χρήματα, μας ζητάνε μέτρα. Αρκεί, κοιτάξτε. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να ζητούνται μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα είναι και οικονομικά αποτελεσματικές. Να μην είναι οικονομικά αναποτελεσματικές. Δηλαδή, τι είδαμε στη χώρα μας, εφαρμόστηκαν πολλές ρυθμίσεις που ζητήθηκαν από τους εταίρους, οι οποίες και κοινωνικά άδικες ήταν και οικονομικά αναποτελεσματικές ήταν. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ΕΦΙΑ. Έχει και κοινωνική αδικία, είναι και οικονομικά αναποτελεσματικός. Συνεπώς χρειάζονται οι ρυθμίσεις. Πρώτα απ' όλα, όταν παρουσιάζουμε μεταρρυθμίσεις, να είναι μεταρρυθμίσεις. Και όχι ρυθμίσεις, απλές. Ναι. Δηλαδή, όντως το φορολογικό είναι μια μεταρρύθμιση. Και αυτή είναι καλό να παρουσιαστεί και μαθαίνω ότι θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες. Η ρύθμιση για τις 100 δόσεις είναι μια ορθή πιθανότατα ρύθμιση. Είναι ρύθμιση βέβαια. Εντάξει, δεν αποτελεί μια μεταρρύθμιση ενός τομέα, ναι, ο οποίος πρέπει να αλλάξει. Και αυτό που αφορά τη χώρα μας και πρέπει να παρουσιαστεί όχι στους εταίρους, εδώ στη χώρα μας, είναι η μεταρρύθμιση σε κάθε τομέα πολιτικής, στην υγεία για παράδειγμα. Η μεταρρύθμιση έτσι ώστε να μειωθούν οι δαπάνες. Ποιες δαπάνες όμως, όχι αυτές που φτάνουν στον ασθενή, αυτές που χάνονται στην πορεία, σε ένα σύστημα το οποίο μας οδηγεί να έχουμε μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες στην υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όμως μία από τις λιγότερες παροχές στον ασθενή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό θέλει μεταρρύθμιση.
θέλει ο τομέας στη μεταρρύθμιση. Αυτό πρέπει να παρουσιαστεί. Όχι για κανέναν εταίρο και για καμία μείωση δαπανών. Αυτό πρέπει να παρουσιαστεί στην Ελλάδα για τους πολίτες και ουσιαστικά για την αντιμετώπιση των καταστάσεων. Θα μας κάνετε και ένα σχόλιο για τον κύριο Ρεν με τις δηλώσεις που έκανε. Βεβαίως, θέλω να πω μία φράση και για τους τηλεθεατές να τους συγκρατήσουν ανάμεσα σε αυτά που διάβασα. Ότι λέει ο Ρεν, δεν βλέπω πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Ωραία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, το σχόλιο του Όλι Ρεν, νομίζω πέραν των άλλων, απευθύνεται και με μία έτσι σύσταση, μία προτροπή προς την ελληνική πλευρά. Στην οποία όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα στοιχεία. Να σας πω τι εννοώ. Λέει ο Όλι Ρεν στην ουσία ότι ξέρετε, δεν θα βγείτε από την Ευρωζώνη, δεν θα το προκαλέσετε αυτό. Και ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου θεωρώ ότι εντός του ευρώ, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν προς μια θετική κατεύθυνση. Αλλά είχαμε και χθες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, που ήταν κάθετα αντίθετος σε έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Έτσι είναι, κύριε Βανιτόπουλε. Χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας. Για το τι θα σημάνουν αυτά συνολικά για την Ευρώπη. Φυσικά. Όλοι λένε αυτό που δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό που λέει είναι ότι κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, διότι οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κόστος μεγάλο από μια έξοδο. Μια έξοδο της Ελλάδας. Άρα, κόστος έτσι λέει. Και έτσι πολύ λέει. Μεγάλο. Απλώς αυτό θέλω να σχολιάσω. Είναι σε καλύτερη φάση αντιμετώπισης αυτό θέλω να σχολιάσω. Από ό,τι ήταν πριν χρόνια. Άρα, λέει, δεν θα το προκαλέσουν, διότι αν το προκαλέσουν, μπορεί και να γίνει. Εγώ θέλω να πω ότι βεβαίως να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο να προκληθεί οτιδήποτε τέτοιο για τη χώρα μας. Αλλά επειδή στην οικονομία είναι εδώ και ο καθηγητής, στην οικονομία τα πράγματα είναι πολύπλοκα και πολυσύνθετα. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Εδώ, να βάλουμε όλες τις ερωτήσεις. Δεν μπορεί να ξέρει. Απορίες να μας δίνει απαντήσεις. Θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι επιχειρηματολογούν πάρα πολύ ορθά οικονομικά. Έχουν εξαιρετική οικονομολογία. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας πώς θα λειτουργήσουν οι αλλεπάλληλες επιπτώσεις από μια τέτοια περίπτωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Δηλαδή αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή ως μια στατική ανάλυση, μια δυναμική ανάλυση στην πορεία μπορεί να έχει επιπτώσεις πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να μην φτάσουμε ποτέ βέβαια σε ένα τέτοιο σημείο, διότι και εγώ θεωρώ. Η λογική ότι δείχνει ότι δεν θα έχει, δεν θα υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Ότι ένα τέτοιο σημείο θα μας οδηγήσει πολύ πίσω και θεωρώ ότι πιθανότατα πάνω από ένα χρόνο, εγώ θεωρώ για πάνω από τρία χρόνια θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Συνεπώς, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε για Αρμαγεδόνα. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης πρέπει να δοθεί η μάχη στη διαπραγμάτευση με συγκεκριμένες αλλαγές. Και ο Υπουργός Οικονομικών, στον κύριο Χατζηνικολάου, σε ερώτηση τι θα γίνει αν πάμε στη δραχμή, είπε η απόλυτη καταστροφή. Η απόλυτη καταστροφή. Έτσι είναι ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, μόνο να συμπληρώσω συμφωνώντας ότι κακώς οι ξένοι που τοποθετούνται η Ελλάδα για τον Brexit δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τοποθετούνται. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να εκδιωχθεί η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Μέσω της ασφυξίας εννοώ. Μόνο μέσω της ασφυξίας, αναγκαστικά, αν εξαντληθεί η ρευστότητα από τη χώρα, κλείσουν οι τράπεζες, τότε θα βγούμε αναγκαστικά. Και είναι δική μας επιλογή. Έτσι. Ούτε νομικές διαδικασίες υπάρχουν. Δεν είναι καν. Πάμε στο Λάβρο τον Καλαρίδη να ακούσουμε ένα σχόλιο. Να ακούσουμε από τον κύριο Καλαρίδη ένα σχόλιο, ένα πρώτο σχόλιο Λάβρο για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε. Διακρίνω μια αμηχανία και μια ανησυχία στην κυβέρνηση, η οποία δεν θα πρέπει να υπάρχει. Ναι. Όλοι γνωρίζαμε πριν από τις εκλογές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τις κέρδιζε. Παίρνονταν. Και όλοι γνωρίζαμε ποια θα ήταν η στάση των δανειστών στην ατζέντα που θα έθετε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είχε πει τι ατζέντα θα θέσει, απεμπλοκής από το μνημόνιο. Και θα την έθετε με σκληρό τρόπο. Το ότι θα έπρεπε η χώρα να απεμπλακεί από αυτό το πλαίσιο είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν. Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, διαφωνούν στο πώς θα έπρεπε να γίνει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Προκάλεσε ένα επικοινωνιακό, πολιτικό και διπλωματικό σοκ στους Ευρωπαίους και γενικά στους δανειστές με μια πολύ σκληρή στάση για να τραβήξει την προσοχή τους και να θέσει με έμφαση και πέραν πάσης αμφιβολίας την πρόθεσή του και την αποφασιστικότητά του να βάλει την συζήτηση σε μια άλλη βάση. Λέγοντας, κύριοι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική της ύφεσης και της υπεριοριστική, η ακραία περιοριστική δημοσιονομικά πολιτική, θα πρέπει να συζητήσουμε σε μια άλλη βάση. Σε πρώτη φάση αυτό κατάφερε. Δηλαδή, τράβηξε τα βλέμματα, τράβηξε την προσοχή τους. Θα έπρεπε να πάει στο επόμενο στάδιο, που είναι να διαπραγματευτεί πλέον συγκεκριμένα για το πώς θα γίνει αυτό. Κάτι να δώσει, κάτι να πάρει και να πάμε στην επόμενη διαδικασία. Η δημιουργική ασάφεια συνηθίζεται στη διπλωματία. Είναι όρος και πρακτική που χρησιμοποιείται. Ο κ. Βαρουφάκης χρησιμοποίησε στην διαπραγμάτευση με τους εταίρους για ένα οικονομικό ζήτημα, διότι έχει και πάρα πολλά διπλωματικά στοιχεία. Όμως τη δημιουργική ασάφεια θα πρέπει κάποια στιγμή να την διαδέχονται συγκεκριμένοι διπλωματικοί και πολιτικοί χειρισμοί και αποφάσεις. Διότι αν παρατεθεί η δημιουργική ασάφεια, μπορεί να γίνει σύγχυση, η σύγχυση να γίνει θολούρα, η θολούρα μπάχαλο. Και όταν μιλάμε για μια χώρα, το μπάχαλο μπορεί να οδηγήσει σε περιπέτειες. Αυτό το επόμενο βήμα ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Η κυβέρνηση φαίνεται να ψάχνει να βρει
ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της. Δεν θα έπρεπε, διότι γνωρίζαμε πώς θα κινηθούν οι Ευρωπαίοι. Γνωρίζαμε θα μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό. Γνωρίζαμε τι όπλα έχουν να προκαλέσουν ασφυξία χρηματοδοτική και ρευστότητας όπως και κάνουν. Δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να ξύνει τον πάτο των ταμείων στους φορείς και στις υπηρεσίες για να πληρώσει τα επόμενα ομόλογα. Ωραία, θα το κάνει τώρα αυτό. Στο επόμενο ομόλογο που θα λήξει, επόμενο φορά τι θα κάνει. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο συνολική στρατηγική, μια προετοιμασία καλύτερη, η οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση για τις δύο πλευρές να πάνε σε ρήξη. Ούτε για τους Ευρωπαίους, ούτε για τους πιστωτές είναι κάτι πρώτη επιλογή, ούτε για μας θα έπρεπε να είναι. Αν υποθέσουμε ότι εμείς το βάλαμε ως υπονοούμενο, το είπε ο κ. Βαρουφάκης, ότι αν δεν υπονοήσεις ρήξη, δεν μπορείς να πας να διαπραγματευτείς. Ωραία. Αλλά εφόσον υπονοείς τη ρήξη, πρέπει να δεις τι θα κάνεις και μετά, εφόσον δεν θα πας εκεί πέρα. Γιατί είναι σαν τον τύπο που ζώνεται εκρηκτικά και λέει θα ανατιναχτώ μαζί σας. Ωραία, θα πάρει πώς θα πάρει μαζί του, αλλά ο ίδιος θα έχει ανατιναχθεί. Το επόμενο βήμα λοιπόν δεν φαίνεται ότι υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι για τους λόγους που περιγράφει ο Ρένεκι είναι πιο έτοιμοι από ποτέ. Έχουν δεχτεί την πλόφα και λέει: ωραία, προχωρήστε. Εμείς θα κλείσουμε τη τρόφιγγα να δούμε τι θα κάνετε. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Για τον εξής λόγο, η κυβέρνηση κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να κάνει ένα από τα δύο. Ή να πάει σε μια συμφωνία με τους εταίρους, σε ένα συμβασμό, ο οποίος συμβασμό αναπόφευκτα θα έχει και επώδυνες παραχωρήσεις, οι οποίες δεν είμαστε βέβαιοι πώς, με ποιο τρόπο θα περάσουν από την Βουλή και από τον παρόντα κοινοβουλευτικό συσχετισμό εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, αν πάει σε ρήξη με τους εταίρους, θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε τις συνέπειες που είπε και ο καθηγητής, ενδεχομένως ένα ατύχημα. Το GR accident, που επανέφερε η Τζουτότσε Τζάιντουν, δηλαδή το ατύχημα, λέει στο άρθρο της ότι το Brexit δεν είναι απαραίτητα να γίνει με βάση με οργανωμένο τρόπο και βάση συμφωνίας. Μπορεί να προκύψει και από ατύχημα. Μπλόφα στην μπλόφα, κόντρα στην κόντρα, ρήξη στη ρήξη. Έχει πάρει και πολλά στοιχεία ενός Brandifer Prestige μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Είναι προφανές ότι η Γερμανία δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδεχθεί να τσαλακωθεί από την Ελλάδα. Άρα το στοιχείο του ατυχήματος, ιστορικά ατυχήματα, ξέρετε, συμβαίνουν. Έχουν συμβεί επανειλημμένως και στην Ευρώπη και στην ιστορία κλπ. Και οι Γερμανοί, το έχουμε πει και από την εκπομπή σου εδώ, Εμίλιο, ότι δεν φημίζονται για την ιστορική του σοφία, για την σοφία των αποφασιών του σε ιστορικές στιγμές. Υπάρχει βέβαια ο γεωπολιτικός παράγοντας. Η Ελλάδα ως γεωπολιτικός παράγοντας στην περιοχή είναι πολύ υψηλής σημασίας σε μια περιοχή η οποία αποσταθεροποιείται. Άρα υπάρχει και αυτό το στοιχείο το οποίο είναι ανάχωμα σε ενδεχόμενες ακραίες σκέψεις. Γι' αυτό και παρεμβαίνουν και οι Αμερικανοί και λένε ότι ψυχραιμία στους Γερμανούς, ψυχραιμία να τα βρούμε. Πάντως, τα επόμενα βήματα είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι για πολύ. Γιατί και η πιθανότητα ατυχήματος μπορεί να αυξηθεί. Και γενικά φαίνεται ότι έχουμε υποχωρήσει, χάνουμε και διαπραγματευτικό έδαφος. Δηλαδή έχουμε υποχωρήσει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο όπλων και θέσεις πολύ, πολύ, πολύ φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο πίσω από το 12. Δηλαδή σε επίπεδο εσόδων, σε επίπεδο εκβιασμών, με ή χωρίς εισαγωγικά, σε επίπεδο εναλλακτικών, δεν έχουμε πάρα πολλές. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε να δούμε πώς θα επιβλακούμε από αυτό το πλαίσιο. Μια παρατεταμένη, όσο παρατείνεται αυτή η αβεβαιότητα, ναι, θα βρισκόμαστε όλο και σε χειρότερη θέση. Δυστυχώς, λειτουργούν ως εκβιαστές, ως το κολύφι, όπως θέλετε, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Δεν όλοι πρέπει να στηρίξουμε. Είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο η κυβέρνηση αυτή ακόμα. Είδαμε και τη δημοσκόπηση, φίλες και φίλοι, πριν από δύο μέρες του ΣΤΑΡ, της MRB. Έχει μια πολύ μεγάλη ανοχή από την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι 30 μέρες μετά τις εκλογές, τις οποίες κέρδισε. Έχει διευρυνθεί αυτή η διαφορά. Πολύ σωστά λέει, από τις 8,5 μονάδες που κέρδισε, έχει πάει στις 25 μονάδες. Αλλά ξέρεις τι, Εμίλιε, οι άλλοι όταν εκβιάζουν, τα έχουν υπολογίσει όλα. Δυστυχώς τα έχουν υπολογίσει όλα. Προφανώς και είναι πολύ ισχυρό χαρτί. Και αν θες να σου πω και κάτι, μια συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη. Ότι αυτή τη στιγμή αυτό που τους απασχολεί, και στο λέω γιατί έχω μιλήσει με πηγές εκεί πέρα και έχω εικόνα. Αυτό που τους απασχολεί στη χώρα γενικά δεν είναι μόνο ότι έχουν μια κυβέρνηση απέναντί τους η οποία τους πάει κόντρα και δεν θέλει να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Και ορθώς όπως έπρεπε, όπως ήταν, δεν πρέπει να το εφαρμόσει. Βλέπουν ότι γενικά εξαντλούνται οι αντοχές, οι πολιτικές και οι κοινωνικές στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα συνολικό πολιτικό και κοινωνικό αδιέξοδο. Με δική τους ευθύνη, διότι επέβαλαν ένα πρόγραμμα ακραίο, παρανοϊκό, το οποίο δημιούργησε αυτά που δημιούργησε, υφέσεις και πρωτοφανείς ανεργίες κλπ. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι υπάρχει μια γενική άρνηση να προχωρήσει η χώρα ακόμα και στα πράγματα που θα έπρεπε να προχωρήσει μόνη της, χωρίς μνημόνιο, τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες συζητάμε. Θέλω να τις έχουμε κάνει μόνοι μας. Υπάρχει, να τελειώσουμε αυτό, ένα άρθρο του Forbes,
χθες προχθές, το οποίο είναι για μένα από τα πιο σημαντικά που έχουν αυτές τις τελευταίες μέρες. Λέει ο Forbes, συνειδητοποιήσατε με, το ετοιμάσατε τυπογράφει ο ίδιος, συνειδητοποιήσατε με οδυνηρό τρόπο να φέρετε στην Ελλάδα ότι δεν μπορείτε να τους εκβιάσετε και είστε με την πλάτη στον τοίχο. Αν θέλετε να πάρετε εκδίκηση, θα πρέπει να κάνετε άλλα πράγματα και να φέρει μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Παραδείγματος χάρη, λέει ότι θα πρέπει να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής στο 10%, το ΦΠΑ στο 15%. Αυτά δεν τα δέχνουν οι Ευρωπαίοι. Λέει ότι αν είναι να πάτε σε ρήξη, πηγαίνετε με αυτά, δηλαδή με μια ατζέντα όντως ανατρεπτική, για να γίνεται η Ελβετία, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ της Μεσογείου. Και τότε μπορείτε να το στείλετε εκεί που πρέπει. Αλλά η κυβέρνηση δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει βάλει στο τραπέζι κάτι τέτοια θέματα. Να ξανανοίξει η το να προσληφθούν οι καθαρίστριες είναι πράγματα που θα πρέπει να γίνουν. Δεν είναι όμως μεταρρυθμίσεις. Πάντως οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ουδέτερο πρόσημο. Έχουν πρόσημο. Και πρόσφατα ένα γερμανικό συστημικό ίδρυμα μας κατέταξε προτελευταίο στη διαχείριση κοινωνικών ανισοτήτων. Μεταρρυθμίσεις χρειάζονται και βούληση και σε αυτά τα ζητήματα. Και στη διαχείριση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν είναι δηλαδή χωρίς πρόσημο οι μεταρρυθμίσεις, γιατί έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει χάσει και η έννοια. Πάντως, αν μου επιτρέπετε να πω ένα λεπτό μόνο, ότι ακόμα και αν με ένα μαγικό τρόπο αύριο το πρωί μαθαίναμε ότι οι εταίροι μας και οι δανειστές στο Δούνου του μας έλεγε ότι θα στα χαρίζουμε όλα. Δεν χρωστάτε τίποτα, μηδέν. Ναι. Αν δεν κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, σε 5 χρόνια θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Το θέμα είναι ποιες είναι οι αναγκαίες. 10 χρόνια, ναι, υπάρχουν όμως αυτές οι οποίες δεν πρέπει δεν θα έπρεπε να τις κάνουμε με τον πιστόλι στον κρόταφο. Για αυτοί που μας λένε να τις κάνουμε, γιατί μας τις λένε, δεν μας λένε να τις κάνουμε γιατί, γιατί μας αγαπάνε. Γιατί μεταρρύθμιση ήταν και από γιατί οι οριζόντιες απολύσεις. Γιατί μόνο έτσι πιστεύουν να πάρουν τα λεφτά τους κάποτε. Τις ονόμασαν μεταρρυθμίσεις και τις οριζόντιες απολύσεις. Και αν γίνουν μεταρρυθμίσεις που θα μας ξαναφέρουν στα επίπεδα που είχαμε μόλις πριν το 2009, άρα σε μια καινούρια κρίση, τι να τις κάνουμε. Το θέμα είναι οι μεταρρυθμίσεις πραγματικά να δημιουργήσουν το νέο περιβάλλον, το νέο δρόμο της ανάπτυξης και τις νέες προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτή την ανάπτυξη. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ ενδιαφέροντα. Είναι και πολλά τα μηνύματα και για τον κύριο Κότιο και για τον κύριο Φωτήλα. Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας, μου λέει ο κόσμος. Να ρωτήσει, λέει ο κύριος Λιάτσος, λέει ο κύριος Νίκος από τη Νέα Σμύρνη, αν ο κύριος Νικολούδης θα βγάλει κάτι στη φόρα για τους μεγάλους φοροφυγάδες και πότε θα το κάνει. Θα τον δούμε, τον κύριο Νικολούδη. Είναι σοβαρός δικαστής ο κύριος Νικολούδης και νομίζω ότι θα φέρει αποτέλεσμα η δουλειά που θα κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Και έχουμε βεβαίως μπροστά μας να κουβεντιάσουμε το θέμα το τι έγινε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.